για να καθορίσεις οποιαδήποτε θαλάσσια ζώνη πρέπει να είναι ξεκαθαρισμένη στεριά. Είναι ξεκάθαρο, γιατί όποια θαλάσσια ζώνη, όπως το είπες, για να το κάνουμε ικανά, όποια θαλάσσια ζώνη θα οριστεί υπέρ της Ελλάδας και υπέρ της Τουρκίας, ξεκινά από κάποια στεριά. Δηλαδή το Διεθνές Δικαστήριο θα πει, αυτό το νησί είναι στην Τουρκία και κάνουμε αυτή τη ζώνη. Μάλιστα. Ό,τι και να συνεννοηθούμε για Φαλοκρηπίδα, ή να συνεννοηθούμε για ΑΟΣ, να συνεννοηθούμε ένα αέριο χώρο ή εν πάση περιπτώσει χωρικά ύδατα ή κυλιακή ζώνη κτλ. Ξεκινάει όλα από τη γραμμή βάσης, η οποία γραμμή βάσης έχει να κάνει με κάποια ξηρά, η οποία η ξηρά αυτή πρέπει να είναι ξεκάθαρη στην Ελλάδα και Τουρκία. Όταν λοιπόν η Τουρκία σου λέει ότι διεκδικώ 130 νησιά ή 18 νησιά ή 17 νησιά, ή ό,τι του καπνίσει του ο καθενός, ποιο δικαστήριο θα αποφανθεί και αν είναι αυτά τα νησιά, γιατί δεν θα μπορέσει να κάνει καμία οριοθέτηση πουθενά άμα δεν έχει ξεκαθαρίσει αυτό. Διότι τα νησιά που ζητάνε και όλα οι Τούρκοι, άμα δείτε κάποιος το χάρτη, είναι διάσπαρτα σε όλο το Αιγαίο. Σε όλο το Αιγαίο. Δηλαδή δεν μπορείς να πεις ότι ακόμα θεωρητικά κάποιος να λέει εντάξει παιδιά είναι τουρκικά, άρα είναι μια ζώνη εκεί τουρκική και τελείωσε. Δηλαδή αυτό το οποίο προσπαθούν να κάνουν δεν είναι να κάνουν καμία διαρρύθμιση, κατά την άποψη. Είναι να εμπεδώσουν στη διεθνή κοινή γνώμη ότι το Αιγαίο δεν είναι ελληνικό. Έτσι ώστε όταν θα έρθει η ώρα που θα θεωρήσουν ότι πρέπει να κινηθούν, θα κινηθούν σε ένα έτοιμο έδαφος. Δεν μπορεί να επιληθεί το ζήτημα με καμία, μα καμία συμφωνία από τη στιγμή που η Τουρκία σου λέει ότι υπάρχουν νησιά τα οποία είναι τουρκικά. Άρα, ό,τι και να συζητάμε, επιτρέψτε μου να πω, είναι τρίχες κατσαρές. Δεν εννοώ για μας. Παιδιά, η ζώνη σημαίνει σύνορα, δεξιά-αριστερά, πάνω-κάτω. Τι ζώνη καθορίζει όταν έχει 150 νησιά, τα οποία είναι διάσπαρτα σε όλο το Αιγαίο και τα θέλουν τουρκικά. Τι δεν καταλαβαίνουμε με αυτό που συμβαίνει. Ψέματα λένε. Να σου το πω διαφορετικά. Ας ελπίσουμε ότι η ελληνική κυβέρνηση κάνει καλό. Αυτό που πολλά μπρος. Ότι προσπαθεί να κερδίσει χρόνο και υποκρίνεται ότι διαπραγματεύεται. Ας ελπίσουμε. Και ότι τους έχουμε πείσει για κάποιο τρόπο τους Τούρκους και σταματήσανε μηδέν παραβιάσεις, ότι υποτίθεται ότι διαπραγματευόμαστε. Επίσης, άλλο τρομερό ζήτημα. Πού θα πάμε το ζήτημα αυτό. Η Χάγη είναι πολιτικό δικαστήριο. Ό,τι θα πας στη Χάγη, θα το μοιράσει 50-50 ή 60-40 για να κρατήσει τα προσχήματα. Η Χάγη μπορεί να κάνει τα πάντα. Το Αμβούργο, το οποίο δημιουργήθηκε για, ακριβώς για να διακανονίζει ζητήματα της θαλάσσιας, των θαλασσίων ζωνών, δημιουργήθηκε μαζί με την ενεργοποίηση της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θαλάσσης. Το mandate που έχει, δηλαδή αυτό το οποίο έχει να κάνει, δεν μπορεί ο Τούρκος να του ζητήσει περισσότερα πράγματα. Μόνο θα έχει τις ζώνες. Μόλις θα πάει σε διαφιλονικούμενο έδαφος, θα πει όπως σταματάω δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Αντιγιά. Πού θα πάμε, σε ποιο δικαιοδοτικό όργανο θα πάμε, είναι κρισιμότατη σημασία σε ποιο δικαιοδοτικό όργανο. Η δικαστήριο η Τουρκία. Η Τουρκία θέλει να εμπεδώσει τους ξένους ότι οι Έλληνες συζητάνε να δώσουν το Αιγαίο. Αυτό θέλει να εμπεδώσει η Τουρκία με αυτό που κάνει. Γνωρίζει πολύ καλά ότι δεν πρόκειται. Εκτός και αν μας κάτσει στην Ελλάδα κάποιος ο οποίος θα τους έχει πει πάρε 10 νησιά και άσε ήσυχο. Να δω πώς θα το περάσει. Λοιπόν, επειδή δεν πιστεύω ότι πρόκειται να συμβεί τέτοιο πράγμα ή γίνεται τέτοιο πράγμα, δέχομαι ότι εμείς προσπαθούμε και ορίσουμε χρόνο. Αυτή τη στιγμή, διότι όντως συμφωνώ στον αεροπορικό τουλάχιστον τομέα, εάν συνεχίσει έτσι η κατάσταση, πολύ απλά οι Τούρκοι σε 5 χρόνια από τώρα δεν θα βγαίνουν από τα αεροδρομιά τους. Έτσι, στον αεροπορικό τομέα. Το ναυτικό είναι άλλο θέμα. Έτσι, εκτός και αν θέλουμε να μείνουμε με ναυτικό τριών φρεγατών. Και θα δούμε αν θα έχουμε και 4 ΜΕΚΟ. Εάν διαλύουμε το ναυτικό μας με αυτά που κάνουμε, εκεί πρέπει να γίνει ολόκληρη συζήτηση. Λοιπόν, υπάρχει το δικαιοδοτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Λουξεμβούργου. Εκεί δεν θα μπορέσει η Τουρκία να αποφύγει να μπει και η Κύπρος στην εξίσωση. Γιατί είναι δικαιοδοτικό όργανο το οποίο έχει
μέσα στο mandate, έτσι, να συζητάει θαλάσσιες ζώνες και να συζητάει τέτοιου τύπου θέματα μεταξύ κρατών μελών και υποψήφιων προς κράτη-μέλη. Άρα είναι κρισιμότατη σημασία, αν δεχτούμε ότι όντως θα πάμε κάπου και αν δεχτούμε ότι όντως θα μπορέσουμε να βρούμε κάποιο τύπου συνυποσχετικό, σε ποιο δικαιοδοτικό όργανο θα πας. Αν πας στη Χάγη, παιδιά, τελειώσαμε. Όπως το λέω. Αν πας στη Χάγη, η Χάγη όπως και να το έχουν το χαρτάκι, θα αρχίσει να πειδικάς διάδαφος. Επί της ουσίας. Αν πας στο Αμβούργο, δεν θα μπορέσει να γίνει τέτοια δουλειά. Και θα πούμε, sorry guys, προσπαθήσαμε, δεν τα καταφέραμε. Λοιπόν, άρα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί για το τι ακριβώς θα κάνουμε. Πρέπει να μας ενημερώσουν, δεν είναι, επαναλαμβάνω, δεν είναι δικό τους αυτοί που έχουμε ψηφίσει να μας κυβερνάνε ή να κάνουν την αντιπολίτευση. Δεν είναι δικό τους το έδαφος, η θάλασσα και ο αέρας της Ελλάδος. Δεν είναι δικιά τους. Έτσι. Λοιπόν, δεν έχουν κανένα δικαίωμα. Εγώ αυτό που θέλω να πω, λοιπόν, είναι ότι όντως είναι πολύ δύσκολη η ώρα, αλλά ευτυχώς για μας που το παίζουμε, το κάνουμε εμείς για μας δραματικό. Είναι δραματικό για τον Ερντογάν. Αυτή τη στιγμή, πέραν αυτών που έχει με τα τουρκικά, ο Ερντογάν, το βασικό πράγμα που θέλει αυτή τη στιγμή είναι να δείξει ότι είναι συνομιλητή τη Δύση. Λοιπόν. Άρα λοιπόν το βασικό που θα θέλει ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή πέραν των ελληνικών είναι να δείξουμε, να τον ξεπλύνουμε για ακόμα μια φορά. Έτσι. Αυτό είναι μια πολύ βασική παράμετρος και επαναλαμβάνω. Ανεξαρτήτως το τι έχει διεμηθεί και συζητηθεί πριν τον Οκτώβριο του 2023, αλλάζουν άρδιν οι ισορροπίες λόγω του πολέμου στη Γάζα και αυτού που κάνει ο Ερντογάν ενσυνειδήτως και πραγματικά και όχι ψεύτικα κατά των Ισραηλινών. Η άποψή μου λοιπόν είναι ότι όταν εσύ αποτελείς το βασικό διαμετακομιστικό διάδρομο ζωής για το Ισραήλ, για τους Αμερικανούς, και ταυτοχρόνως αποτελείς το βασικό δικό άξονα και συνδρομικό για τους Ουκρανούς και την Ανατολική Ευρώπη, δεν είναι δυνατόν να μην απαιτήσεις την υποστήριξη των ΗΠΑ για επέκταση σε 12 ναυτικά μίλια και ταυτόχρονη υπογραφή έστω και αρχικώς ενός μιλίου αποκλειστικής οικονομικής ζώνης με την Κύπρο, να εξασφαλίσουμε τη συνέχεια, την οποία θα τη θέλανε και οι Ισραηλοί, γιατί όσοι αγωγοί και να περάσουν, παιδιά, από τη ΑΟΣ, επειδή ξέρουμε ότι επιτρέπεται να περάσει και από ΑΟΣ ξένης χώρας υπόγειους αγωγούς κτλ. Και το ένα και το άλλο, έχετε δει τι έχει γίνει στη Βαλτική. Ο ένας τους έχει τεινάξει τον αέρα του άλλου, τους αγωγούς. Άρα λοιπόν χρειάζεται αστυνόμευση. Και την αστυνόμευση τη δίνεις μόνο όταν έχεις αποκλειστική οικονομική